Ορμόμενος από τα παιδιά που είναι έξω και διαμαρτύρονται για κάποια θέματα που θεωρούν ότι δεν βαίνουν όπως τα ήθελαν, θα ήθελα να παροτρύνω όλους τους συναδελφούς οι οποίοι θα μιλήσουν να τοποθετηθούν επί της ουσίας των προβλημάτων που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή να περάσουν μέσα από ένα ακαδημαϊκό τούνελ και να βγουν έξω στην κοινωνία, διότι η Ευρώπη αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα. Αυτό το οποίο βλέπουμε έξω από τα παιδιά μας είναι η άρνηση. Αυτό το οποίο βλέπουμε από κάποιους άλλους είναι η αμφισβήτηση. Και επειδή το συνέδριο αυτό ασχολείται με την νεολαία και με τα δικαιώματα και είδα μάλιστα πολύ ενδιαφέρουσες εισηγήσεις οι οποίες πρόκειται να ακολουθήσουν, θα πρέπει να έχουμε αυτά τα οποία λέμε, αυτά τα οποία εκφράζουμε, ο λόγος μας προς την κοινωνία και προς τους νέους να έχει μία απήχηση και θα πρέπει να έχει ουσιαστική απήχηση σε ένα περιβάλλον το οποίο φαίνεται να μεταβάλλεται. Μεταβάλλεται λόγω των νέων εισρωών που μπαίνουν μέσα σε αυτό το σύστημα διακυβέρνησης της Ένωσης και των όποιων πιέσεων για αλλαγές που πιθανότατα θα έρθουν ή θα προταθούν ή διαφαίνεται πως θα προταθούν μέσα σε αυτό το σύστημα διακυβέρνησης. Άρα θα πρέπει αυτές οι προτάσεις μας να έχουν ως στόχο το πώς θα επαναφέρουν, αν θέλετε, καταστατικές αξίες της Ένωσης, όπως τέθηκαν από την αρχή, ώστε να μην φτάσουμε στο σημείο, κρύβοντας κάποια προβλήματα κάτω από το χαλάκι, να ανακαλύψουμε μία μέρα ότι το χαλάκι έξω από την πόρτα μας βρίσκεται πάνω σε έναν αμόλοφο. Αυτό θα είναι, αν θέλετε, το μεγαλύτερο κίνητρο για τους νέους, να αμφισβητήσουν έμπρακτα και ενδεχομένως μέσα από κοινοβουλευτικές διαδικασίες αυτό το οποίο γίνεται σήμερα στην Ένωση. Άρα θα πρέπει, το ξαναλέω, οι συνάδελφοί μας που θα μιλήσουν θα πρέπει να δώσουν έμφαση στο πώς θα συνδέσουμε τη θεματική μας. Αυτή η διάσταση αυτού του συνεδρίου είναι η νομική διάσταση, η διάσταση που αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα δικαιώματα των νέων, όλες αυτές τις πτυχές που αφορούν τα δικαιώματα των νέων, τις ευκαιρίες που θα έχουν και αυτές οι ευκαιρίες φαίνεται πως επαναδιαμορφώνονται μέσα σε ένα νέο πλαίσιο και το πλαίσιο πάντα ευκαιριών μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση τίθεται και προσδιορίζεται καταστατικά από την ευρύτερη στρατηγική της Ένωσης. Αυτές λοιπόν οι ευκαιρίες θα πρέπει να διαμορφώνονται με τρόπο που να διευρύνουν, αν θέλετε, τις εναλλακτικές προτάσεις που διαμορφώνει η Ένωση και κάνει προς όλους τους νέους σε όλη την Ευρώπη, διότι τα προβλήματα της νεολαίας είναι κοινά. Αυτό το οποίο αλλάζει, αν θέλετε, μέσα σε αυτό το χώρο, είναι η ένταση με την οποία αυτά τα προβλήματα φτάνει στην κοινωνία. Κάποιες κοινωνίες τα αντιμετωπίζουν με μεγαλύτερη ένταση, λόγω διαφορετικών συνθήκων στο εσωτερικό τους.